όλοι να κάνουμε. Ανυπομονούμε να σε ακούσουμε. Αποφασίζεις να περάσεις μπροστά από τις κάμερες, να γίνεις παρουσιάστρια μιας εκπομπής. Η επιτυχία ανήκει στον τηλεοπτικό σταθμό και θα σου πω ακριβώς, γιατί είχαν σκεφτεί να δημιουργήσουν ένα εναλλακτικό προϊόν. Ήθελαν μια εκπομπή που στην πυραμίδα πάνω να κυριαρχεί το συναίσθημα. Και επειδή με είχαν δει οι άνθρωποι εδώ του σταθμού ότι είχα μιλήσει για δικά μου θέματα προσωπικά, όπως ήταν το αλκοόλ, οι σχέσεις μου γενικότερα, ήμουν ένας άνθρωπος που ό,τι σκεφτόμουν το έλεγα, έτσι και με σκέφτηκαν. Οπότε πέρασα μπροστά από το γυαλί με ένα εναλλακτικό προϊόν. Εγώ αυτό που έκανα ήταν το εξής, να βάλω κομμάτι του εαυτού μου μέσα σε αυτή την εκπομπή. Να δώσω δηλαδή την ψυχή μου. Αυτή που έδινα πίσω από τις κάμερες για άλλες παρουσιάστρες, να τη δώσω για τον εαυτό μου αυτή τη φορά μπροστά. Το κεφάλαιο, το να έχεις μία επιτελική θέση σε ένα κανάλι, έχει κλείσει εντελώς? Το κεφάλαιο control και επιτελική θέση έχει κλείσει προς το παρόν. Τι έχεις να πεις για αυτόν τον τυφώνα survivor? Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας τηλεοπτικός σταθμός που το παίζει και υπάρχουν και άλλοι που το αναπαράγουν. Αυτό λοιπόν από μόνο του δημιουργεί αυτόν τον τυφώνα survivor. Αν οι άλλοι δεν το αναπαρήγαγαν, ενδεχομένως θα μέναμε σε έναν τηλεοπτικό σταθμό που έχει το συγκεκριμένο προϊόν. Αυτό δείχνει πάρα πολλά. Δείχνει το πόσο έτοιμοι είμαστε οι άνθρωποι που παρουσιάζουμε εκπομπές να χάσουμε. Γιατί βλέπεις ότι όταν θα παίξει survivor ανεβαίνουν τα νούμερα. Είσαι έτοιμος να κρατήσεις τα νούμερά σου με το προϊόν που έχεις χτίσει μέχρι τώρα? Ερωτηματικό. Όλοι περίμεναν με την έλευση του Νίκου Χατζηνικολάου στον Αντένα ότι το δελτίο ειδήσεων του Αντένα θα έχει μία άνετη πρωτιά σε σχέση με τον Αντώνη Σρόιτερ, που τα δελτία ειδήσεων είναι την ίδια ώρα, 7 με 8. Επειδή είσαι ο Νίκος Χατζηνικολάου, δεν σημαίνει ότι με το που πας σε ένα σταθμό, ο άλλος που είχε βγει πολύ καιρό πριν και έσκιζε, ότι θα σταματήσει να είναι πρώτος. Είναι νίκη των ανθρώπων του σταθμού. Γιατί επέμεναν εδώ και αρκετά χρόνια να βγουν στις 7. Καθιερώθηκαν λοιπόν με ένα πολύ συγκεκριμένο δελτίο. Οι άλλοι ακολούθησαν. Όταν ακολουθείς, υπάρχει και το ρίσκο να μην είσαι πρώτος. Αν σε ρωτούσα να μου πεις ποιος είναι ο χαμένος της τηλεοπτικής χρονιάς. Ένα τηλεοπτικό προϊόν που δεν πάει πολύ καλά όπως το περίμενα είναι το Superstar Academy. Από εκεί και πέρα θα σου πω ότι στο συγκεκριμένο κανάλι και η Κατερίνα Καραβάτου ήταν η χαμένη τη σεζόν που πέρασε. Άρα δύο τα κρατούμενα. Ο Νίκος Μουτσινάς είναι χαμένος. Και όλη αυτή η παρέα. Γιατί δεν κατάφεραν το τηλεοπτικό προϊόν να το εξελίξουν. Πάμε στον τηλεοπτικό σταθμό τον Αντένα. Εκεί είναι πολύ χαμένοι. Βγήκαν προγράμματα, αλλά με τη νέα τηλεοπτική σεζόν, όπου απέναντι ήταν το Survivor. Δύσκολη περίοδος για πρίγκιπες και βασιλιάδες. Ο Γιώργος Λιάγκας έχει χώρο στον Αντένα για την επόμενη σεζόν? Έχουμε τη Φέη, σωστά? Πάει καλά η Φέη, πολύ σωστά. Κάποια στιγμή λοιπόν λένε, τι θα βάζεις ο Ζήνα απέναντι στη Φέη για να την κερδίσεις? Και λέω εγώ, Γιώργο Λιάγκα. Αυτό θα ήτανε. Μαρία Μπεκατόρου. Δεν είναι η κερδισμένη της χρονιάς. Ισχυρή ομάδα. Προσπάθησαν να βγουν και να πείσουν το κοινό του Σαββατοκύριακου. Νομίζω πως δεν τα κατάφεραν όσο θα περίμενε κανείς από τη Μαρία. Η Κωνσταντίνα που πολλές φορές είναι πάνω από τη Μαρία. Η Κωνσταντίνα είναι αυτό που είπα και την ημέρα για την Κωνσταντίνα έχω πει το εξής. Αν Μέρη, μαμά, είπες και σήμερα. Την ακούς? Την ακούω, βέβαια την ακούω. Άμα δεν ακούω την αίμα μου, το σπλάχνο μου, τι θα ακούω? Θεωρώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που μας λένε την αλήθεια και πρέπει να τους κοιτάμε στα μάτια και να καταλαβαίνουμε ότι αυτό που μας λένε είναι από αγάπη. Εγώ σας παρακολουθώ και το ξέρεις, 8 και 5 είμαι εκεί. Θεωρώ λοιπόν ότι έχετε πείσει το τηλεοπτικό κοινό και γι' αυτό σας ακολουθεί πιστά. Έχετε χτίσει αυτή την εμπιστοσύνη μεταξύ κοινού και παρέας και νομίζω ότι αυτό θα κρατήσει για πολλά χρόνια. Θα κρατήσει χρόνια αυτή η κολόνια και να πω κάτι, παρέα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Ούτε εσύ που συμμετέχεις, ούτε και το κανάλι. Let me live that fantasy.